Καλό απόγευμα, φίλε και φίλοι του Ρίμπο 107.4. Εκπομπή All About Aris On Air, εκτάκτο σήμερα στο πρώτο κομμάτι μέχρι τι 6 με σταμάτη μου ρελί. Στο δεύτερο κομμάτι με Γιάννη Παραμπονιάρη και πλούσιο ρεπορτάζ όσον αφορά κυρίω το ποδόσφαιρο. Συνδέσει με Κλεάνδη Βικελίδη, εκεί όπου βρίσκονται οι συνάδελφοι και θα μεταφέρουν το ρεπορτάζ λίγο πριν το παιχνίδι του Άρη με τον Πας Γιάννενα για το κύπελο Ελλάδα. Έτσι, στο πρώτο κομμάτι θα κάνουμε συνδέσει με Αλέξη Σαββόπουλο. Στο δεύτερο με Νίκο Παπαδόπουλο λίγο πριν τη σέντρα για τις τελευταίες, για το τελευταίο ρεπορτάζ πριν ξεκινήσει το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Άρη για το κύπελλο Ελλάδας, και φυσικά θα ασχοληθούμε και με μπάσκετ και με τα υπόλοιπα αθλήματα που έχουμε κάποιες εξελίξεις γενικότερα όσον αφορά τα αθλήματα του Άρη, που υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που αφοράνε και το βόλεϊ και κάποια άλλα τμήματα. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε μια συνδέση με τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ λίγο πριν. Όχι τη σέντρα, γιατί ακόμα έχουμε 2,5-2 ώρες περίπου και κάτι. Αλλά κάποιες τελευταίες πληροφορίες, τι γίνεται όσον αφορά και την εντεκάδα, την κίνηση όσον αφορά και τα εισιτήρια. Εντάξει, είναι λίγο κρύα ημέρα ομολογουμένως. Και όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και το κρύο. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη, ομολογουμένως. Ένα παιχνίδι που κρίνει πρόκριση. Ένα παιχνίδι κοντά σε μια ομάδα Super League. Και ο Άρης, με βάση την παρουσία του μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Football League, την εικόνα που έχει βγάλει, έχει δείξει ότι σίγουρα και μπορεί και θα διεκδικήσει φυσικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Πας Γιάννενα. Έτσι. Σε 7.30 να πω το παιχνίδι. Εδώ ζωντανά ραδιοφωνικά από το Λίμπερο 107.4 θα το ακούσετε εδώ. Έτσι, και φυσικά το ρεπορτάζ μετά το παιχνίδι. FM καινούν τα μηνύματα στο 545526. Έτσι θα στέλνετε και FM καινούν το μηνύμα στο 54526. Οτιδήποτε θέλετε να πείτε για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, οτιδήποτε άλλο όσον αφορά τον Άρη φυσικά πάντα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο φυσικά, που η επικαιρότητα και στο μπάσκετ είναι σημαντική σήμερα, αλλά θα ασχοληθούμε μετά με αυτό. Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Φυσικά θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ περίπου 2 ώρες και 9-10 λεπτά πριν τη σέντρα στο Κλεάνδη Βικελίδη. Αλέξη, καλησπέρα. Γεια σου, Σταμάτη, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά είσαι? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. 2 ώρες και κάτι απομένει για το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα, παιχνίδι που κρίνει πρόκριση. Yeah. Έτσι. Ναι, είναι ένα παιχνίδι, το τελευταίο, είναι η τελευταία αγωνιστική. Ο Άρης έχει, θυμίζω, μια ισοπαλία και μια πολύ κρύα ήττα, έτσι όπως ήρθε, από τον Πανιόνιο. Και είναι υποχρεωμένος, αν θέλει να συνεχίσει την επόμενη φάση του θεσμού, να κυνηγήσει την νίκη σήμερα. Μόνο με αυτό το αποτέλεσμα προκρίνεται. Με ισοπαλία μένει έξω σήμερα. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει από το πρώτο λεπτό ουσιαστικά να κυνηγήσει κάποιο γκολ για να πάρει ένα προβάδισμα απέναντι στον Πας Γιάννενα, ο οποίος παίζει και για δύο αποτελέσματα. Σήμερα έχει αυτή την ευχέρεια να παίζει και για την ισοπαλία. Και με τις δύο ομάδες, έχω την εντύπωση από το ρεπορτάζ τουλάχιστον που προκύπτει και για τον Πας Γιάννενα, ισχύει όχι μόνο για τον Άρη, ότι περισσότερο φαίνεται να έχουν το μυαλό τους στο πρωτάθλημα και λιγότερο στο κύπελο. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν θα κυνηγήσουν σήμερα την νίκη, αλλά στη λογική του ότι φυσικά και μας ενδιαφέρει, φυσικά και θα είναι καλοδεχούμενη μια πρόκριση, αλλά δεν θα σημαίνει και το τέλος του κόσμου σε περίπτωση που είτε μία θέλει ομάδα δεν τα καταφέρει σήμερα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Σωστό. Βέβαια, ο Άρης υποχρεωμένος από το μέγεθός του, από το DNA του, από το ότι όταν αναμετράσει με ομάδες από τη Super League, δηλαδή εκεί που είναι η φυσική σου θέση, ασφαλώς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για το σύλλογο γενικότερα με αυτά που έχει περάσει. Μια ενδεχόμενη πρόκριση στην επόμενη φάση θα φέρει πιθανότητα έναν δυνατό αντίπαλο στο Κλεάνθης Βικελίδης για ένα ακόμη πολύ δυνατό παιχνίδι, και με εισπράξεις φυσικά, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, και για να τονωθεί έτσι η αυτοπεποίθηση της ομάδας γενικότερα στη φάση, τη διαδικασία της επιστροφής που βρίσκεται τη φετινή χρονιά. Όπως είπες και εσύ, είναι και το μέγεθος του Άρη που δεν μπορεί να αφήσει. Όχι, το είδαμε και πέρσι. Έτσι, το είδαμε και πέρσι. Προκρίθηκε, έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Ήταν δύο παιχνίδια που και ο κόσμος λίγο έτσι ανέβηκε η ψυχολογία του στην περσινή χρονιά που δεν ήταν τόσο καλή αγωνιστικά. Φέτος ναι, μπορεί αυτή η πρόκληση να δώσει και το κάτι παραπάνω και στον κόσμο. Έτσι, όσον αφορά βέβαια στις συνεργασίες με την καλή πορεία. Αλλά
Η αλήθεια είναι, όπως είπες, ότι το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Εντάξει, είναι προτεραιότητα, κακά τα ψέματα, και φαίνεται ξεκάθαρα και από τις επιλογές που θα κάνει σε λίγη ώρα ο Δημήτρης Οσπανός. Χωρίς αυτό να σημαίνει, και θέλω έτσι να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι αυτοί που θα παίξουν σήμερα είναι αμελητέα ποσότητα. Ο Άρης έχει ποδοσφαιριστές που σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα ήταν βασική. Και μάλιστα έχω την εντύπωση στα μάτια ότι επειδή όσοι παίξουν σήμερα, και θα πω σε λίγο έτσι πως κατά πάσα θα παραταχθεί ο Άρης, έχουν πολύ υψηλό κίνητρο. Είναι επίσης φρέσκοι, γιατί δεν έπαιξαν το Σάββατο. Έχουν δηλαδή φρεσκάδα, είναι ξεκούραστοι. Έχουν υψηλό κίνητρο, γιατί δεν έχουν παίξει και θέλουν να δείξουν πράγματα και στον κόσμο και στον προπονητή τους. Ναι, και το μοναδικό της μειονέκτημα θέλεις είναι ότι δεν έχει παίξει ποτέ αυτή η δεκάδα μαζί. Ναι. Αυτό θα είναι το αν θέλεις το μοναδικό ψεγάδι που μπορεί να βρει κανείς σήμερα στην ενδεκάδα που θα παρατάξει σε λίγο ο Δημήτρης. Κατά τα άλλα είναι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, και επειδή λέμε από το περασμένο καλοκαίρι ότι ο Άρης έχει πολύ βαθύ ρόστερ, ότι έχει πολλές επιλογές, αρκετές σε κάθε θέση και μεσοεπιθετικά ιδίως στα πλάγια της επίθεσης, πάμπολες επιλογές για τον προπονητή, να, ιδού η ευκαιρία. Ιδού η αποδείξη σήμερα, έτσι, για να αποδείξει ο Άρης ότι όντως διαθέτει ένα πληρέστατο ρόστερ, και δεν θα χολοσκάει δηλαδή ο προπονητής στην περίπτωση που κάποιος είναι τραυματίας ή τιμωρημένος. Σωστό. Μα είναι αυτό που λες, εγώ στέκομαι κυρίως στο κίνητρο που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Γιατί είναι τόσο δύσκολο το να κρατήσει μια θέση σίγουρη στην αυτή την ομάδα του Άρη, στην εντεκάδα, που πρέπει δηλαδή από τη σου δίνεται ευκαιρία να δείχνεις ότι αξίζεις. Ναι, όπως το έκανε ο Ντούνις στο Ηράκλειο για να παίξει καιρό, έχουν την ευκαιρία σήμερα τα παιδιά που θα χρησιμοποιηθούν να δείξουν και αυτοί κάποια πράγματα στον προπονητή τους. Είναι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, κάποιοι δεν έχουν παίξει καθόλου, κάποιοι έχουν παίξει ελάχιστα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σήμερα το κίνητρο είναι αυξημένο. Είναι κόντρα σε μια ομάδα από τη Super League, δηλαδή και με εμπορικό αντίπαλο, και είναι παιχνίδι που πρέπει να κερδίζεις. Φαντάζομαι τα παιδιά αυτά να φέρουν την πρόκριση σήμερα θα είναι ένα πολύ μεγάλο πόνο και για αυτούς. Ένα κίνητρο και πρόκριση σίγουρα. Εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι για μένα δεν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι θα παίξουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Χαϊκή. Ωραία. Στην και λίγο σε χάσαμε, γι' αυτό λέω πως... Όχι. Ωραία. Οπότε περιμένουμε αρκετές αλλαγές σήμερα από τον κύριο Σπανό. Θα έχει ένα εκτεταμένο rotation στα μάτια ο προπονητής. Θα κάνει αρκετές αλλαγές. Θα διατηρήσει ουσιαστικά μόνο τον Ούγκο Σόουζα στο βασικό σχήμα σε σχέση με το μάτς του περασμένου Σαββάτου. Είναι μια σταθερά στην άμυνα. Ο Σόουζα, ο οποίος θέλει ένα καλό αμυντικό σε αυτό το σχήμα για να καθοδηγεί, αν θες, και την υπόλοιπη ομάδα. Τον Ποντινά σήμερα ο Πορτογάλος. Κατά τα άλλα, θα παίξει ο Αναγνωστόπουλος κάτω από το τέρμα σήμερα. Θα επανέλθει δηλαδή μετά το μάτς Κυπέλλου το πρώτο κόντρα στον Πανεγιάλο. Εκτός δεν έχει ξαναπαίξει ο Αναγνωστόπουλος επίσημο παιχνίδι. Θα παίξει δεξιά στην άμυνα ο Μπούρμπος. Αυτός είναι ένας παίκτης που έχει πάρει συμμετοχές, δεν είναι κάποιος που δεν παίζει. Ο Μπούρμπος θα παίξει δεξιά. Αριστερά θα δούμε για πρώτη φορά τον Τζουμάνι. Στο κέντρο της άμυνας ο παρτενέρ του Σόουζα θα είναι ο Στέλιος ο Μαραγκός. Άλλο ένα παιδί το οποίο δεν έπαιξε καθόλου, έχει παίξει ελάχιστα μάλλον μια φορά αλλαγή, αλλά είναι παίκτης που έχει παραστάσει από Super League και από Football League. Ναι. Δεν είναι κάποια αμεληταία ποσότητα δηλαδή. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα είναι και πολύ καλός στις προπονήσεις της ομάδας. Και αναμένεται και αυτός να είναι στο βασικό σχήμα. Επίσης, στα χαφ θα μείνει εκτός ο Μουμίν για να ξεκουραστεί, όπως και ο Ιντζόγλου. Θα είναι δηλαδή ο Νίκητς με τον Μπάμπη Παυλίδη το κεντρικό, το δίδυμο των αμυντικών μέσων. Μπροστά τους θα είναι ο Λότας. Αυτή, αν θέλεις, είναι μια μίνι έκπληξη του Δημήτρη Σπανού. Αλλά θέλει να του δώσει μια ευκαιρία. Ένας πολύ τεχνίτης μεσοεπιθετικός, με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα αναλάβει το ρόλο του μαζί με τον Παυλίδη να οργανώσουν, να φτιάξουν το παιχνίδι. Αυτός και αν έχει αυξημένο κίνητρο σήμερα, γιατί έχει και προηγούμενο με τον Παζιάννα. Είναι Γιαννιώτης και έφυγε, είναι από τα τμήματα υποδομής του Παζιάννα και δεν έφυγε με καλό τρόπο από ό,τι έχω μάθει από τα Γιάννενα. Και αυτός έχει και σήμερα. Έχει κάτι παραπάνω. Να βγάλει κάτι παραπάνω στο γήπεδο. Και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που ο προπονητής το χρησιμοποιεί σήμερα, νομίζω. Αφήνοντας τον πάγκο του Στεφάνοβιτς, θα ήταν η πιο προφανής επιλογή. Θα παίξει αριστερά ο Μπαργκάν, ο οποίος βγαίνει λίγο έτσι από μια μίνι καραντίνα, στην οποία τον είχε 2-3 παιχνίδια. Γιατί ταλέντο έχει ο Μπαργκάν. Να αποδείξει και αυτό στον εαυτό του πρωτίστως, νομίζω, και ύστερα και σε όλους τους υπόλοιπους κάποια πράγματα. Δεξιά θα παίξει ο Κάσος,
Και στην κορυφή της επίσης θα παίξει ο Μιλούνοβιτς στα μάτια. Α, Μιλούνοβιτς τελικά. Ναι, ναι, θα μείνει έξω και ο Καπνίδης και αυτό έχει λογική. Το ότι δεν θα είναι έτοιμος ο Διαμαντόπουλος για το μάτι της Κυριακής με τον Κισαμικό και άρα θα χρειαστεί να παίξει βασικό και πάλι ο Αντώνης ο Καπνίδης και τον προφυλάσει για το παιχνίδι της Κυριακής. Και θα είναι ένα ευέλικτο, ένα γρήγορο και ευέλικτο σχήμα δηλαδή μπροστά μισο επιθετικά με Μπαργκάν αριστερά, δεξιά τον Γκάσο και τον Μιλούνοβιτς. Και αυτός έχει σήμερα μια ευκαιρία. Όντως παίζοντας την κορυφή της επίθεσης. Θα μείνει δηλαδή στον πάγκο ο Πλατέλας, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή την Κυριακή. Και αν χρειαστεί, ανάλογα με την πορεία του αγώνα, επειδή δεν θα παίξει αυτό στην Κυριακή με τον Ψαμικό, είναι τιμωρημένος, να το χρησιμοποιήσει νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή. Να. Καλά, κοίτα, ναι, με αυτό το πλάνο ξεκινάει πάνω, αλλά όπως πάει και το παιχνίδι, έτσι θα κάνει και κάποιες αλλαγές, θα δει και κάποια πράγματα μέσα στον αγώνα. Έτσι είναι ανάλογα με την πορεία του αγώνα πώς κάνεις κάποιες κινήσεις. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή την δεκάδα οι περισσότεροι έχουν παρουσία Super League, δηλαδή δεν είναι αμεληταία ποσότητα, έτσι. Ναι, ναι, τώρα δεν το συζητώ. Τώρα και ο Μπαρκάρ, καλό Κάσος έχει παίξει. Τους άλλους δεν είναι από τους βασικούς θεωρητικά. Και ο Μπούρμπος είναι παίκτης που έχει παίξει. Εντάξει, και ο Μαραγκός τώρα είναι, καλά, ο Σόουζα είναι οπωσδήποτε. Ο Μπάμπης, ο Παυλίδης, δηλαδή ο Νίκητς, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός, μετά είχε το χτυπήσει το γόνατο, έκανε την επέμβαση και επηρεάστηκε λίγο, ψάχνει για να βρει τα πατήματά του. Χρειάζεται μια καλή εμφάνιση ο Νίκητς σήμερα. Έχει και αυτός δηλαδή σήμερα μια ευκαιρία να επανέλθει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον χρειαστεί η ομάδα στην πορεία και θα μείνουν έξω δηλαδή να ξεκουραστούν ο Ιντζόγλου, ο Δελιζήσης, ο Μουμίν, ο Βαλεριάνος. Αυτοί θα είναι μάλλον και εκτός αποστολής από ό,τι πληροφορούμε. Και θα είναι κάποια παιδιά, θα είναι σίγουρα οι πιτσιρικάδες στον πάγκο, ο Κλιγκόπουλος και ο Καλούδης, γιατί είναι υποχρεωτικό για δύο παίκτες κατ' ναι. Στο δεσμό του κυπέλου. Ο Ντούνης θα μείνει στον πάγκο, γιατί και αυτός λογικά την Κυριακή με τον Κυσανικό θα ξεκινήσει βασικός. Αυτές φαίνεται να είναι επιλογές του προπονητή. Εντάξει. Οπότε θα περιμένουμε τον παιχνίδι. Εντάξει, ξαναλέμε και πάλι από εδώ ότι ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, δηλαδή ο κόσμος. Αν έρθει λέμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, να μην απογοητευτεί κιόλας. Το κύπελλο δεν είναι βασικό στόχο του Άρη. Εγώ έχω την αίσθηση στα μάτια, παιδιά, θα προσπαθήσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι, είναι μια καλή ομάδα και νομίζω ότι σήμερα θα καταθέσουν ψυχή όσοι αγωνιστούν. Και θα δείξουν ένα καλό πρόσωπο. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Έτσι φαίνεται. Κοίταξε, εγώ με την εικόνα που έχω δει όσα παιχνίδια έχω δει τον Άρη φέτος, συνυπογράφω αυτό που λες ότι. Έχει ουσιαστικά ο Σπανός σχεδόν δύο δισάξεις εντεκάδες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει και είναι ένας... Και είναι και το άλλο για να καταλήσω και να το ολοκληρώσω στα μάτια. Είναι και οι ισορροπίες που πρέπει να ξέρεις και εσύ και από τον μπάσκετ πρέπει να τηρούνται κάποια στιγμή. Δηλαδή εάν δεν παίξουν και στο κύπελο κάποια παιδιά πού θα παίξουν. Δηλαδή πρέπει να είναι ίσως και δίκαιος απέναντι σε όλους τους παίκτες, είναι κάποια παιδιά. Και ο Στεφάνοβιτς που θα αγωνιστεί λογικά ως αλλαγή, που κάνει πολύ μεγάλη μάχη στις προπονήσεις, είναι σούπερ επαγγελματίας. Πιστεύω και αυτός κάποια στιγμή πρέπει να πάρει την ευκαιρία του. Ο Μαραγκός επίσης είναι πολύ ανεβασμένος στο τελευταίο διάστημα από ό,τι πληροφορούμε. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία χτυπάνε την πόρτα. Πρέπει να παίξουν για αυτήν την καλά. Γίνεται, και πρέπει, πρέπει να παίξουν. Ναι, και γι' αυτό νομίζω σήμερα κάνει έτσι αυτό το εκτεταμένο rotation ο προπονητής. Ωραία. Όσον αφορά κλείνοντας από πλευράς κόσμου, τι μηνύματα δίνουν τα εισιτήρια, τι. Τι να σου πω τώρα, στα μάτια είναι για αυτό το κρύο τώρα εδώ. Είναι και λίγο περίεργη η ώρα, λίγο θα έχει λίγο αρκετό κρύο θα έχει το βράδυ. Ναι. Αλλά εντάξει δεν βρέχει, αυτό θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας σίγουρα. Καλό μάτς είναι, βραδινό είναι, με προβολής. Μάτς το κερδίζεις και προκρίνεις στην επόμενη φάση. Με ομάδα της Super League νομίζω ότι. Πιστεύω ότι θα έχει κόσμο. Οι Αργεντινοί στο τέλος θα πούνε ότι άντε πάμε. Ντυθούμε λίγο καλά και θα πάμε. Να ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Θα βάλω τη κασκόλ και λέω και θα πάω. Βάζει δύο κασκόλ, δύο μπουφάν και πας. Δεν είναι θέμα. Και δύο χοντρές κάλτσες και τελείωσε. Εντάξει. Ωραία. Αλέξη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό για τον Αλέξη Σαββόπουλο. Σαν αφορά το ρεπορτάζ λίγο πριν την Σέντρα. Τώρα μπήκαμε μετά αντίστοφα η ώρα για δύο ώρες για τη Σέντρα στο Άρης Πας Γιάννενα. Έτσι, εγώ συμφωνώ πολύ σε αυτά που λέει και σε αυτά που και Αλέξη, ότι πρέπει να δώσεις ευκαιρίες και να δώσεις χρόνο και σε παίκτες οι οποίοι δεν είναι στη βασική εντεκάδα στο πρωτάθλημα. Γιατί καλός ή κακός, αυτή η βασική, η βάση σου στο πρωτάθλημα δεν αλλάζει εύκολα. Έτσι, μένεις με αυτή, εφόσον πάει καλά, μένεις με αυτή. Οπότε πρέπει όλοι αυτοί οι υπόλοιποι παίκτες που έχεις στο ρόστερ, πρέπει να τους δώσεις κάπου χρόνο. Και το παιχνίδι του κυπέλου είναι μια τέτοια ευκαιρία. Και δεν είναι και ότι
αποδυναμώνεσαι τελείως. Έτσι, είναι σάξες οι δεκάδες. Είναι, ακούσατε την πιθανή δεκάδα του Άρη σήμερα και οι περισσότεροι έχουν παίξει Super League. Έτσι δεν είναι δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει αυτό το rotation. Πρέπει να γίνεται αυτό το rotation. Έτσι. Νομίζω ότι ο κ. Πάνος ξέρει καλύτερα. Έχει δείξει ότι σίγουρα το βασικό του στόχος είναι το πρωτάθλημα και να παραμείνει στην πρώτη θέση. Και από εκεί πέρα αν έρθει μια πρόκληση τώρα που σημαίνει ένα ακόμα παιχνίδι, ένα ακόμα γύρο, ένας καλός αντίπαλος, πιθανότατα, έσοδα από εισιτήρια, ένα παιχνίδι ακόμα που θα είναι και ένα αγωνιστικό κίνητρο για όλους, ένα παιχνίδι ακόμα το οποίο θα ανεβάσει και την ψυχολογία του κόσμου. Θυμάστε όλοι τι έγινε πέρσι με τον Ολυμπιακό, έτσι, που υπήρχε μια ανεβασμένη ψυχολογία του κόσμου και στα δύο παιχνίδια. Τη στιγμή που και το πρωτάθλημα άρεσε τότε δεν πήγαινε και πολύ καλά, έτσι, αλλά υπήρχε, δηλαδή αυτά μπορείς να κερδίσεις από αυτά τα μάτς και από πιθανές πρόκρισεις. Εντάξει, είναι και το όνομα του Άρη και η ιστορία του Άρη τέτοια που δεν μπορεί να τα παρατήσει αυτά τα παιχνίδια. Καλός ή κακός για τον εκάστοτε προπονητή, γιατί τώρα σπανός ομολογουμένος στο μυαλό του είναι στο πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορεί να βγει και να πει ότι δεν μας ενδιαφέρει το κύπελο. Έτσι. Είσαι Άρης, έχεις ένα όνομα, μια ιστορία, ένα brand name, πρέπει να το διοικήσεις. Λοιπόν, αυτά τον Άλεξ Σαββόπουλο, θα δούμε πώς θα κυλήσει και το παιχνίδι εδώ στο Λίμπερο 174. Θα ακούτε την μετάδοση του αγώνα και φυσικά ρεπορτάζ και μετά το τέλος του αγώνα εδώ στο Λίμπερο 174 και στο Λαμπαουτάρης φυσικά. Λαμπαουτάρης.com με πλούσιο ρεπορτάζ και εκεί φωτογραφίες και βίντεο σχετικά από το παιχνίδι και όχι μόνο από το ρεπορτάζ. Έτσι να δούμε τι γίνεται. Τώρα για τον κόσμο, εντάξει και εγώ όσο έχω συνομιλήσει, αρκετοί το σκέφτονται. Αρκετοί το σκέφτονται λόγω και της. Του καιρού. Δεν βρέχει, έχει λίγο κρύο, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λαμπαουτάρης on air. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 θα πάμε. Δεν πάμε και ο Γιάννης Παραγωνιάς. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταμάτη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Ο Γιάννης θα αναλάβει τις 6 με τις 7. Έτσι, είπαμε σήμερα λίγο ποικίλη. Αλλάξαμε λίγο την παρουσία εδώ στην εκπομπή γιατί. Και ο Γρυζάνος και ο Άλεξ ήταν στο κήπεδο. Πιάσαμε τα πόστα και ναι, να μεταφέρω το ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε μπασκετικοί, οπότε είμαστε χαλαροί εμείς σήμερα. Οι ποδοσφαιρικοί έχουν το τρέξιμο. Έτσι και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σύνδεση με Νίκο Παπαδόπουλο, θα είναι ο Γιάννης εδώ, θα μεταφέρει και αυτό το τελευταίο ρεπορτάζ πριν τη σέντρα. Έτσι, πριν τη σέντρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Άρη με τον Πας Γιάννενα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε λίγο τώρα στο μπάσκετ. Έτσι. Να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ που αναμένονται και εξελίξει και στο μεταγραφικό κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε λίγο από το διοικητικό. Μετά ο Γιάννης θα σας πει περισσότερα και για το θέμα του Μποχωρίδη. Τι γίνεται, τι περιμένουμε σήμερα μέχρι το βράδυ. Λογικά θα υπάρχει εξέλιξη στις επόμενες ώρες. Έτσι περιμένουμε ίσως και από στιγμή στη στιγμή. Κατά πάσα πιθανότητα ναι, θα έχει ξεκαθαρίσει το αν θα μείνει ελεύθερος ο Λευτέρης Μποχωρίδης, που είναι και το κύριο αντικείμενο συζήτησης με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα το δούμε αυτό, θα το τσεκάρουμε όταν ολοκληρωθούν. Έτσι. Οι αδερφές. Μπορεί και μέσα στην εκπομπή δηλαδή, μέσα στην εκπομπή να υπάρχει εξέλιξη. Ουσιαστικά ο Άρης μιλάει με αυτή τη βάση. Έτσι, και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι κατάλαβα και εγώ, Γιάννη, με αυτή τη βάση μιλάει. Σωστά. Όταν αφήσει ελεύθερο. Σωστά. Δεν παίζει θέμα δανεισμού και να πληρώσει κάποιο. Γιατί εντάξει, ο Άρης είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει σε βόλο τον Μποχωρίδη ω δανεικό. Δηλαδή, 50.000 ευρώ δεν υπάρχει ούτε μέσα στο. Το εκατομμύριο να πληρώσει τέτοιο νούμερο ο Άρης για έναν δανεικό παίχτη. Έτσι. Περισσότερα θα πει ο Γιάννης σε λίγο για το θέμα Μποχωρίδη. Όσον αφορά τους Τούρκους και το θέμα όλο αυτό το οποίο περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα με την. Δεν θα πω εγώ χορηγία, γιατί ουσιαστικά δεν πρόκειται για συμφωνία χορηγίας. Πρόκειται για συμφωνία με μια εταιρεία που εκπροσωπεί ο κ. Γκυλμάς, η οποία αυτή ουσιαστικά θα φέρει εταιρείες για χορηγίες. Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή ότι υπογράζει με τον Γκυλμάς και έρχονται κατευθείαν χορηγίες. Θα υπογράψει πρώτα με τον Γκυλμάς, ο οποίος εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη εταιρεία, από ό,τι είδα, έτσι, διαφημιστικού χαρακτήρα και όλα αυτά. Και αυτή η εταιρεία θα σου φέρει σένα τις χορηγίες. Αυτό ακριβώς. Και στη συνάντηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή, παρόντος και του Νικού Λάσκαρη, ουσιαστικά η πλευρά των διοικούντων του Άρη ζήτησε από τον κύριο Γκυλμάς τα διαπιστευτήρια ότι όντως έχει. Ήδη έτοιμες κάποιες εταιρείες να μπουν ανά πάση στιγμή χορηγικά στην ομάδα για να μπορέσουν να κάνουν έτσι να διευκολύνουν την οικονομική κατάσταση έτσι. Η οποία είναι άσχημη αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ. Απλά θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στον κόσμο που ακούει και επειδή έχουν διαγετευτεί πολλά τον τελευταίο καιρό και ξέρεις και εσύ Γιάννη ότι με το social media ο καθένας που λέει λόγος γράφει την άποψή του. Έτσι, απλά
κάποιοι καταλαβαίνουν κάτι άλλο και δηλαδή είναι διαφορετικό σε σχέση με την επαφή με τον κύριο Γκιουνέρ. Γιατί ο κύριος Γκιουνέρ ήταν ο άνθρωπος της εταιρείας, αυτός που είχε μια συγκεκριμένη εταιρεία και είχαν κατευθείαν συνομιλίες με τον Άρη εκείνη τη στιγμή. Και διαφορετικό τώρα. Έτσι. Ο κύριος Γκιλμάς, ουσιαστικά τι κάνει ο κύριος Γκιλμάς? Κάτι που γίνεται στο εξωτερικό σε πάρα πολλές μεγάλες ομάδες έχει γίνει αυτό, με τα φαντ τα λεγόμενα. Έτσι πάει ένας εκπρόσωπος του φαντ ή κάποιος ο οποίος έχει μια επαφή με ένα συγκεκριμένο οικονομικό φαντ, έτσι είτε είναι στην Κίνα, είτε είναι στην Ινδία, είτε οπουδήποτε άλλο, στην Αμερική για παράδειγμα, και πάει σε μια ομάδα γιατί λέει ότι εγώ έχω μαζί μου ένα φαντ χορηγιών, το οποίο θέλω να διαφημιστούν στα αθλητικά, στον αθλητικό χώρο. Μπορώ να τους φέρω εδώ, μπορώ να τους πεις ότι αυτή η επένδυση θα είναι κερδοφόρα και θα έχει ανταπόδοση δηλαδή στην επένδυση που θα κάνουν διαφημιστικά. Οπότε μπαίνω εγώ και τους φέρνω εκεί. Αυτό κάνει ουσιαστικά ο κ. Γκιλμάς. Έτσι, ο κ. Γκιλμάς δεν θα βάλει τα δικά του λεφτά. Προετοιμάζει το έδαφος. Να το πούμε πολύ έτσι. Απλά. Απλά αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη γιατί θα κλείσει ουσιαστικά μια αρχική συμφωνία, θα πέσει κάποιες αρχικές υπογραφές με τον κύριο Γκιλμάς για κάποια πράγματα και κάποια θέματα τα οποία θέλουν να έχουν μια, ας το πούμε έτσι, διασφάλιση οι άνθρωποι του Άρη. Προφανώς θα βάλουν κάποιες δικλείδες, δεν μπορεί να τα κάνει. Θα μπουν κάποιες δικλείδες. Ήδη οι νομικοί των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει να συντάσσουν ουσιαστικά τη σύμβαση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η όλη συμφωνία. Γιατί αν δεν αποτυπωθούν στα μάτια, στο χαρτί, τα λόγια με τις σφραγίδες, με τις υπογραφές, με όλα τα νόμιμα έγγραφα, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο και σίγουρο. Αυτές οι συμφωνίες γίνονται με υπογραφές, γίνονται με τα κατάλληλα έγγραφα και γενικότερα με όλη την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Γιατί πρόκειται και για μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία είναι να μεταφερθούν. Οπότε πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση της όλης κατάστασης. Και βέβαια και ο Άρης θεωρώ ότι στην αρχή συμφωνία με τον κύριο Γκιλμάς, μετά θα βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα στον κύριο Γκιλμάς για να φέρει τις χορηγίες. Έτσι δεν μπορεί δηλαδή, συμφωνώ με τον κύριο Γκιλμάς, υπογράφω ότι ναι, ουσιαστικά σου παραχωρώ το δικαίωμα να συζητάς εκ μέρους μου με εταιρείες, αλλά δεν θα πάει και 5 μήνες αυτό. Πρέπει δηλαδή μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, για να την ακούει ο κόσμος και να την καταλαβαίνει, ότι ο Άρης εξακολουθεί να έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Δεν λύθηκε τίποτα. Έτσι, δεν λύθηκε τίποτα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Οπότε και ο κύριος Λάσκαρης προφανώς, θα πω εγώ, ότι θέλει σύντομα να δει κάποια αποτελέσματα από αυτή τη συμφωνία με τον κύριο Γκιλμάς, να μπουν κάποια χρήματα στην ομάδα, η οποία θα προέρθει από χορηγική συμφωνία, εμπορική. Το είπα και προχθές που μιλούσαμε με τον Παύλο Ραυτόπουλο. Η εμπορική συμφωνία, παιδιά, και να γίνει σήμερα, θα φέρει ωφέλη σε μήνες. Εκτός αν πάνε αύριο, ας πούμε, και αγοράσουν. Τι θα βγει, τι προϊόν θα βγει, με πλυντήρια που το ακούω που το έχει πει. Το έχουν πει, ας πούμε, για το κόσμημα, ναι, αυτό, ή το κόσμημα αυτό να μιλάμε με το κόσμο. Το σήμα του Άρη. Θα πρέπει να πουληθούν, ας πούμε, 5.000 δαχτυλίδια σε μια μέρα για να πεις ότι σε μια εβδομάδα θα έχει έσοδα ο Άρης πραγματικά. Έτσι. Δηλαδή θα πάει κάποιος στα ταμεία και θα πει αυτό είναι το ποσοστό σας. Ξέρω εγώ, πάρτε το. Αυτό είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Το έχει ξανακάνει ο Άρης είτε με τράπεζες στον παρελθόν είτε μεγάλα πράγματα, τα οποία ήταν ένα ποσοστό συγκεκριμένο και κάθε τρίμηνο ανάλογα, δεν ξέρω πώς ήταν η συμφωνία. Δεν θυμάμαι τώρα, και έβγαινε το συνολικό πακέτο μετά από κάθε τρίμηνο, δίναν κάποια χρήματα στον Άρη όσον αφορά το ποσοστό. Κάτι τέτοιο θα είναι και το εμπορικό. Αυτό που νομίζω ότι καίει τον Άρη Γιάννη είναι, και τον κύριο Λάσκαρη κυρίως, είναι αυτή τη στιγμή να κλείσει το χορηγικό, το οποίο άμεσα θα φέρει λεφτά. Αυτό γιατί θα μπει χορηγία στο όνομα, στη φανέλα του Άρη, και άμεσα θα μπουν χρήματα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, τι λεφτά θα κερδίσει ο Άρης από αυτό. Έτσι, γιατί ακούγονται νούμερα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Κρατάμε χαμηλά την μπάλα, θέλουμε να δούμε πρώτα να πέσουν οι συμφωνίες και μετά να δούμε τα νούμερα, αν αυτές οι χορηγίες σώζουν ή απλά δίνουν μια ανάσα. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μπαίνουμε σε διαδικασία να καταγράφουμε νούμερα και ποσά, αν δεν έχουμε ξεκάθαρη ενημέρωση και ξεκάθαρη εικόνα από αυτή που θα μας δώσουν. Έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στις συζητήσεις και είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις διαπραγματεύσεις, που έχουν δηλαδή πλήρη εικόνα για την εξέλιξη των πραγματών. Και έχουμε πει ότι όταν μπει υπογραφή, εκεί φαίνεται και το νούμερο και αυτό μένει. Τώρα, χωρίς υπογραφές και ο καθένας μπορεί να πει 100.000 νούμερα. Έτσι. Φυσικά. Και πάλι βέβαια δεν είναι τόσο σίγουρο, γιατί στον Άρη το έχουμε δει στο παρελθόν και υπογραφές έχουν χαλάσει συμφωνίες και 1.000-2. Αλλά λέμε, τώρα μιλάμε για το ρεαλιστικό. Έτσι, άμα δεν πέσει υπογραφή, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Όταν πέσει υπογραφή και δούμε τα νούμερα. Αυτό περιμένουμε μέσα στη βδομάδα λοιπόν να κλείσει το θέμα όσον αφορά αρχικά με τον κύριο Γκιλμάς. Δηλαδή να συμφωνήσει ο Άρης να πέσουν υπογραφές με τον κύριο Γκιλμάς. Και μετά
να δούμε τις χορηγίες, τις εταιρείες μάλλον τον κύριο Κύλη μας και να πέσουν και ανάλογες υπογραφές όσον αφορά τις συγκεκριμένες εταιρείες και να αρχίσουν να έχουν τα διαδείγματα στην ΚΑΕΑΡΙΣ, το οποίο είναι το βασικό. Έτσι, γιατί περάσαν τα ντέρμπι, η πλειοψηφία των ντέρμπι, η πλειοψηφία των αγώνων που το Αλεξάνδριο είναι γεμάτο και έχει έσοδα από τα εισιτήρια. Τώρα είναι άλλα παιχνίδια τα οποία η προσέλευση το είδαμε ήδη και στην Ευρώπη ότι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οπότε δεν έχει δηλαδή έσοδα τρομερά από αυτά τα παιχνίδια. Οπότε νομίζω τα διαρκές είναι σε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Συγκεκριμένο νούμερο δεν αλλάζουν, δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν τα διαρκές. Mm-hmm. Τα διαρκές άλλαζαν άμα πήγαινε καλά ομάδα και είχε άλλα μάτσα. Τώρα από τη στιγμή που δεν έχει, δεν μπορούν να αλλάξουν. Οπότε νομίζω αυτό είναι το βασικό. Και θεωρώ ότι το πολύ σε ένα δεκαήμερο θα έχουμε μια και σίγουρα μια ανακοίνωση για το θέμα και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τι γίνεται ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί νομίζω στα μάτια αυτό που καίει εισαγωγικά περισσότερο την ΚΑΕΑΡΙΣ δεν είναι τόσο η σεζόν που τρέχει, αλλά τα ωφέλη από την περασμένη, από την περσινή χρήση. Γιατί ήδη έχουν τελεσιδικήσει δύο υποθέσεις δικαστικά, του Μάρμπλ και του Καβαδά. Αυτοί οι δύο παίκτες έχουν δικαιωθεί από το δικαστήριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της FIBA και περιμένουν, αν δεν πάρουν όλο το ποσό το οποίο τους έχει επιδικάσει το δικαστήριο, τουλάχιστον να έρθουν σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του Άρη να γίνει ένας διακανονισμός. Και νομίζω του Μάρμπλ πλησιάζει και η προθεσμία για να τελειώσει. Και του Καβαδά. Έτσι και του Καβαδά να τελειώσει. Δηλαδή ήταν ένας μήνας. Πρέπει να μεσολαβεί ακόμα ένα δεκαήμερο, μια εβδομάδα. Οπότε, ό,τι κίνηση πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει και κάποια εφόδια στα χέρια της. Να έχουν κάποια εφόδια στα χέρια τους ειδικούντες της ΚΑΕ, προκειμένου να μπουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων και διακανονισμών. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Εγώ θα αποχαιρετήσω, θα αφήσω τον Γιάννη Παραμπονιάρη εδώ στο στούντιο. Θα πει περισσότερα ο ίδιος και για το θέμα Μποχορίδη και τα άλλα μεταγραφικά τα οποία υπάρχουν για την ΚΑΕ Άρης και φυσικά σύνδεση με Κλάδη Βικέδη με Νίκο Παπαδόπουλο. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 στην δεύτερη ώρα της κυτρινόμαυρης ενημέρωσης. All About Άρης On Air. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιάννης Παραμπονιάρης στο μικρόφωνο. Παίρνουμε σκυτάλι από τον Σταμάτη Μουρελή. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε αγώνα σε λίγο στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7.30. Θα κάνουμε έτσι και μια τελευταία σύνδεση να πάρουμε εικόνα από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του Λίμπερο και του allaboutaris.com και θα μας δώσει έτσι το τελικό ρεπορτάζ. Πριν όμως πάμε να δούμε όλα τα θέματά μας από το κυτρινό μαύρο στρατόπεδο, όπως με ενημερώνει ο Βασίλης Καβαδίας, ο οποίος είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου και ρυθμίζει όλα όσα έρχονται στα αυτιά σας, έχουμε Ελένη Μπουντού. Βασίλη, Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Έτσι έχουμε κάποιες εξελίξεις στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, η ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε ούτε σε αυτό το παιχνίδι να χτυπήσει το διπλό, έχει προκαλέσει κάποιους στριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει έντονος προβληματισμός, τον οποίο δεν κρύβουν οι επιτελείς του δικεφάλου. Μάλιστα σήμερα η απογευματινή προπόνηση ξεκίνησε με 45 λεπτά καθυστέρηση, καθώς ο Ράς Μαλουτσέσκου μάζεψε όλους τους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια και τους μιλούσε επί αρκετή ώρα, συγκεκριμένα 45 λεπτά περίπου ήταν ο Ρουμάνος προπονητής και απευθυνόταν στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Τους έθεσε πρώτων ευθυνών τους, τους ζήτησε να γίνουν πιο δεμένο σύνολο, ότι όλοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι από τη δική τους δουλειά, από τα δικά τους αποτελέσματα εξαρτάται η καθημερινότητα των φιλάθλων, των ανθρώπων στην ομάδα, γενικότερα η καθημερινότητα όλων εκείνων που σχετίζονται με τον ΠΑΟΚ και φυσικά του ιδιοκτήτη. Ο Ράς Μαλουτσέσκου ύψωσε ασπίδα προστασία στους ποδοσφαιριστές του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι εγώ θα σας προστατεύω πάντα και θα αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες για τα αποτελέσματα, αλλά ήρθε η ώρα και εσείς να αναλάβετε τις ευθύνες σας, να αναλάβετε όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο σύλλογο και στους ανθρώπους. Έχετε ποιότητα, είστε άντρες, δείξτε το και στα εκτός έδρας παιχνίδια, μη φοβάστε τις πρωτοβουλίες. Πάμε να πάρουμε αυτά που μας αξίζουν, είμαστε καλή ομάδα, είμαστε ποιοτική ομάδα, θα πρέπει ο ένας να καλύπτει τον άλλον και, όλους μαζί θα σας καλύπτω εγώ. Αλλά ήρθε η ώρα να γίνουμε πιο δεμένο γκρουπ. Ήταν μεταξύ έτσι των εκφράσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ράς Μαλουτσέσκου προς τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι η υπομονή εξαντλείται και για τον Ράς Μαλουτσέσκου απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Μετά το ματς της Νέας Σμύρνης βγήκε μπροστά, κάλυψε τους ποδοσφαιριστές του, έκανε λόγο για κάποιες στιγμές που τους κόστησαν και έφεραν τα γκολ του Πανιωνίου. Ωστόσο από εδώ και πέρα όλοι θα πρέπει να είναι πιο σοβαροί και συγκεντρωμένοι απέναντι στην ομάδα, απέναντι στον ΠΑΟΚ, απέναντι στους ανθρώπους που απαρτίζουν το σύλλογο και φυσικά απέναντι στους οπαδούς.
Ο Λουτσέσκου για ακόμη μία φορά εξήρε την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ, εξήρε την ποιότητα που υπάρχει στο γκρουπ. Ωστόσο, όλοι μαζί θα πρέπει να γίνουν ένα πιο δεμένο σύνολο, ο ένας να καλύπτει τον άλλον και όλοι μαζί να φέρουν τα αριθμητά αποτελέσματα. Μετά το τέλος της επαγγελματινής προπόνησης, η οποία θα βγάλει και αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Εκκυνιακό στο Καστατζόγλιο στις 3, θα ακολουθήσει ένα δείπνο ανάμεσα στο Ράσβαν Λουτσέσκου και στους αρχηγούς της ομάδας του Δικεφάλου, σε συνέχεια των όσων υπόθηκαν προηγουμένως στα αποδυτήρια, να αναλυθούν και να συζητηθούν τα όποια θέματα καίουν τον ΠΑΟΚ, τα όποια θέματα χρήζουν ανάλυσης και φυσικά την εικόνα του Δικεφάλου σε εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτά, Γιάννη. Ωραία, Ελένη. Βγαίνει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ? Μέχρι στιγμής αυτά. Η καθυστερημένη έναρξη της αποδυματινής προπόνησης λόγω της ομιλίας του Ράσβαν Λουτσέσκου προς τους παίκτες, της πρωτοβουλίας του Ρουμάνου να θέσει τους ποδοσφαιριστές πρώτων ευθυνών, παράλληλα αγκαλιάζοντας τον καθένα ξεχωριστά, έτσι. Μαστίγιο και καρότο, θα λέγαμε, αν θέλει. Μια επίκληση στο συνέστημα και στον αθλητικό εγωισμό του κάθε ποδοσφαιριστή. Ακριβώς έτσι. Γιατί όπως έχει πει και ο ίδιος, και σας πιστεύω και ξέρω την ποιότητα του καθενός και ξέρω πως η ομάδα είναι για πολύ παραπάνω και μέχρι στιγμής θα έχει αδικήσει τον εαυτό του στα εκτός έδρας παιχνίδια. Κυρίως. Ωραία, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μια μικρή παρένθεση από το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ. Ακούσαμε την Ελένη Μπούντου που μας μετέφερε τα όσα υπόθηκαν πριν την έναρξη της προπόνησης του ΠΑΟΚ. Πάμε όμως στα δικά μας. Πάμε ξανά στον Άρη. Ξεκινήσαμε με το σταμάτη και πιάσαμε το μπασκετικό σκέλος των κιτρινόμαυρων. Μιλήσαμε για τα διοικητικά και τις εξελίξεις που αναμένουμε από τους Τούρκους χορηγούς. Είπαμε ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον κύριο Γιλμάζ, ο οποίος δεσμεύτηκε στους διοικούντες της ΚΑΕ ότι έχει ήδη κάποιες εταιρείες οι οποίες μπορούν να μπουν άμεσα χορηγικά στην ΚΑΕ Άρης και να δώσουν έτσι μια οικονομική ανάσα στην ομάδα, προκειμένου αυτή να μπορέσει να διευθετήσει κάποιες από τις υποχρεώσεις της που αφορούν κυρίως την περσινή χρήση, την περσινή σεζόν. Μιλάμε για τα οφειλόμενα που υπάρχουν σε παίκτες και προπονητές που στελέχωσαν την περσινή αγωνιστική περίοδο την ομάδα, γιατί έχουν ήδη κατατεθεί προσφυγές. Κάποιες εξ αυτών έχουν τέλεση διοικήσει, όπως του Καβαδά και του Μάρμπλ, και για να αποφύγει ο Άρης μια πιθανή τιμωρία, μια πιθανή απαγόρευση μεταγραφών από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, πρέπει να δράσει άμεσα, πρέπει να έρθει σε επαφή με τις πλευρές των καλαθοσφαιριστών, να μπει σε μια διαδικασία να κάνει έναν διακανονισμό για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος που έχει απέναντι στους καλαθοσφαιριστές που φόρησαν πέρσι τη φανέλα της ομάδας, και φυσικά από εκεί και πέρα να μπει έτσι μια σταθερότητα στην χρηματορροή, προκειμένου η ομάδα να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, καθώς υπάρχει το άρθρο 99 που πρέπει να αποπληρωθεί, υπάρχει η εφορία, το ΙΚΑ, χρέη προς προμηθευτές, τα φετινά συμβόλαια των παικτών, το μπάτζετ πώς θα καλυφθεί, γενικότερα όλες αυτές οι υποχρεώσεις οι οποίες χρειάζονται χρήματα διαρκώς και άμεσα όταν κάποιος διαθέτει μια καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Πάμε λίγο στο μεταγραφικό κομμάτι, καθώς είχαμε και από αυτό το μέτωπο εξέλιξη σήμερα. Ένα όνομα που είχε ακουστεί στο ρεπορτάζ του Άρη από το καλοκαίρι και δεν είναι άλλο από αυτό του Λευτέρη Μποχορίδη, ο 23χρονος γκάρ, ο οποίος το αποχώρησε από τον Άρη με προορισμό τον Παναθηναϊκό, όμως δεν έχει την πορεία την οποία θα ονειρευόταν, δεν έχει καθόλου χρόνο συμμετοχής, δεν αξιοποιείται από τον Τσάβη Πασκουάλ, ο οποίος το καλοκαίρι είχε εισηγηθεί στην διοίκηση των Πρασίνων τη διατήρηση του παίκτη στο ρόστερ. Όμως σε αυτό το πρώτο κομμάτι της φετινής σεζόν φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζει, φαίνεται ότι δεν τον εμπιστεύεται, καθώς δεν του δίνει χρόνο συμμετοχής ούτε στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ούτε στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα.
Οπότε ήταν φυσιολογικό και ο Λευτέρης Μποχορίδης να ζητήσει μια αλλαγή στην συγκεκριμένη κατάσταση, καθώς όπως είπαμε είναι στα 23 του χρόνια, έχει πολύ μπασκετικό μέλλον μπροστά του. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο project του ελληνικού μπάσκετ ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο οποίος σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, σε εφηβική ηλικία, έκανε τον ντεμπούτο του στην Α1 με τη φανέλα του Άρη. Τότε ο Βαγγέλης Αγγέλου ήταν αυτός ο οποίος τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε ρόλο στην πρώτη, στην ανδρική ομάδα του Άρη. Οπότε αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο αθλητής ότι όσο δεν παίζει, αυτό είναι, αυτό θα του βγαίνει σε κακό. Γιατί καλό είναι να κάνεις φυσικά προπόνηση με το Διαμαντίδη, με το Rivers, με τον Ραντούλιτσα, με τέτοιους παίκτες που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, με τον Γκίστ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξισώσει κάποιος την προπόνηση με τα αγωνιστικά λεπτά, με τον αγωνιστικό ρυθμό, γιατί όσο καλά και να προπονείται ένας αθλητής, όσο σωστή γυμναστική και αν κάνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, όσο καλά και αν έχει ενστερνιστεί τη φιλοσοφία, την αγωνιστική του εκάστοτε προπονητή και έχει κάνει κτήμα του τα συστήματα που θέλει να παίζει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν μπει να τα παίξει σε συνθήκες αγώνα, είναι πάρα πολύ διαφορετικό από, από όλα αυτά που κάνει στην προπόνηση. Ο Λευτέρης Μποχορίδης λοιπόν είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη. Οι δύο πλευρές είναι σε επαφή και όπως πληροφορηθήκαμε το μεσημέρι, είναι και σε πολύ καλό δρόμο και σε τελικό στάδιο, ούτως ώστε να επιστρέψει ο Έλληνας γκάρ στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκε και αναδείχθηκε μπασκετικά. Βέβαια αυτό που μένει να διευθετηθεί και αυτό που ουσιαστικά είναι και το μοναδικό εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί είναι η άποψη του Παναθηναϊκού, καθώς ο παίκτης έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την αθηναϊκή ομάδα, η οποία έχει την οψιόν να τον ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οπότε στη διαδικασία στην οποία έχουν μπει οι δύο σύλλογοι και η πλευρά του παίκτη είναι για το αν θα, αν θα παραχωρηθεί υπομορφή δανεισμού στον Άρη για την φετινή σεζόν. Ένα παράδειγμα, αν θα τον παραχωρήσει ο Παναθηναϊκός σαν δανεικό μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν και θα καλύψει ένα μέρος του συμβολέου του, γιατί αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Λευτέρη Μποχορίδη προβλέπει ο παίκτης να πάρει 250.000 ευρώ. Ένα ποσό το οποίο είναι απαγορευτικό αυτή τη στιγμή για τον Άρη, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη. Οπότε οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν για το πώς θα μπορέσουν να βρουν την καλύτερη φόρμουλα για να έρθει, για να λυθεί ουσιαστικά το συμβόλαιο του παίκτη και να έρθει ως ελεύθερος στον Άρη να υπογράψει ένα καινούργιο συμβόλαιο. Τώρα τι διάρκειας θα είναι θα το δούμε εφόσον ξεπεραστεί ο σκόπελος και αποδεσμευτεί από τον Παναθηναϊκό και να κάνει έτσι ένα καινούργιο ξεκίνημα με την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος εδώ και αρκετές εβδομάδες έψαχνε έναν παίκτη για να ενισχύσει την περιφέρειά του. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνε έναν πιο κλασικό point guard, έναν παίκτη δηλαδή ο οποίος θα έχει πρώτα την ικανότητα να πασάρει, να οργανώνει και να συντονίζει το παιχνίδι της ομάδας και σε δεύτερο χρόνο να κοιτάξει το καλάθι και την εκτέλεση. Ο Λευτέρης Μποχορίδης ναι μεν έχει την ικανότητα στην δημιουργία, αλλά είναι πιο πολύ φύση scorer. Παίκτης είναι ένας αθλητής ο οποίος βλέπει το καλάθι, δεν, επειδή είναι και ψηλό γκάρ, θα δοκιμάσει τη διείσδυση, θα πάει μέχρι μέσα στο καλάθι, θα πάει στην επαφή με τον αντίπαλο ψηλό για να κερδίσει και το φάουλ, θα εκτελέσει αν έχει το χώρο και το χρόνο, αν του δώσει ο αντίπαλος το χώρο και το χρόνο θα το κάνει, θα σουτάρει από τα 4-5 μέτρα που επίσης έχει ένα αποτελεσματικό σουτ, αλλά πιστεύει ο Παναγιώτης Γιαννάκης ότι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος καλαθοσφαιριστής θα δώσει λύσεις στην ομάδα,
θα μπορέσει να της δώσει έτσι έναν άλλο αέρα, να της προσφέρει κάποια πράγματα παραπάνω τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Είπαμε, λόγω σωματοδομής ο Μποχωρίδης μπορεί να μαρκάρει και ψηλότερο αντίπαλο. Έχει γρήγορα πόδια, έχει πολύ μακριά άκρα. Γενικότερα το σώμα του το βοηθάει πολύ για να κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Περιμένουμε την εξέλιξη. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα να έχουμε οριστική κατάληξη στις συζητήσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, μπορεί και ο ατζέντης του, ο εκπρόσωπός του, ο κύριος Νίκος Λότσος, να συναντηθεί σήμερα με την πλευρά του Παναθηναϊκού για να δούνε πώς θα διευθετήσουν το όλο ζήτημα, αν δηλαδή ο παίκτης θα παραχωρηθεί στον Άρη σαν δανεικός ή αν θα ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τους πράσινους. Και από εκεί και πέρα να είναι ο αθλητής ελεύθερος να υπογράψει με όποια ομάδα της αρισκίας του, στην προκειμένη περίπτωση με τον Άρη, ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του και θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του. Θα δούμε, μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε κάτι νεότερο, θα το παρακολουθήσουμε. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού βέβαια λένε ότι αυτή τη στιγμή μιλάνε αποκλειστικά με τον παίκτη και φαντάζομαι και με τον εκπρόσωπό του, για να βρουν την κατάλληλη φόρμουλα προκειμένου να ευνοηθεί και ο ίδιος ο καλαθοσφαιριστής αλλά και η ομάδα από την όποια κατάληξη υπάρχει. Δεν εμπλέκουν δηλαδή μέσα στην όλη κουβέντα τον Άριο Άρης, ο οποίος περιμένει να δει την οριστική απόφαση που θα πάρθει στο στρατόπεδο των Πρασίνων και από εκεί και πέρα θα κάνει τη δική του κίνηση, θα δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να αποκτήσει τον παίκτη. Σε περίπτωση που έρθει ο Λευθέρης Μποχωρίδης στον Άρη, επιστρέψει ουσιαστικά στην ομάδα με την οποία αναδείχθηκε, προστίθεται ακόμη ένα γκάρ στην περιφέρεια των Κιτρίνων και από τη στιγμή που έρχεται ένας νέος παίκτης στην ομάδα στην περιφέρεια, θα κληθεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης να πάρει μία απόφαση για το ποιον από τους υπάρχοντες point guard θα αντικαταστήσει, θα γίνει μια προσταφαίρεση. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι εδώ και μέρες ο Κουάμε Βον είναι αυτός ο οποίος θα αποχωρήσει, καθώς ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την αγωνιστική παρουσία του Αμερικάνου όλο αυτό το διάστημα. Και μάλιστα είχαν γίνει και κάποια παράπονα από την πλευρά του παίκτη ότι δεν παίρνει τον αναμενόμενο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια. Γι' αυτό και έχουν μπει οι δύο πλευρές σε μια διαδικασία να λύσουν τη συνεργασία τους και μάλιστα ο εκπρόσωπος του παίκτη ψάχνει ήδη ομάδες και τον προτείνει για να βρει την καινούρια του μπασκετική στέγη. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, θα δούμε ποια θα είναι η οριστική απόφαση του Παναγιώτη Γιαννάκη, πώς θα μοντάρει την ομάδα, πώς θα διαμορφώσει το ρόστερ με την πιθανή ένταξη, την πολύ πιθανή για να είμαστε πιο ακριβείς, ένταξη του Λευτέρη Μποχωρίδη στο δυναμικό της ομάδας. Φυσικά εκκρεμεί και ακόμη μια μεταγραφική κίνηση με βάση πάντα τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ και αναφέρομαι στην αντικατάσταση του Brent Pettway, ο οποίος επίσης είναι από τους υποψήφιους για να αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο Αμερικάνος forward, ο οποίος όλοι θυμόσαστε μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπου ο Άρης ιτήθηκε στο περιθώριο της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan.gr Basket League, με τοποθέτησή του στο Twitter, είχε εκφράσει την επιθυμία να σταματήσει το μπάσκετ. Δεν αισθάνεται πολύ καλά αγωνιστικά ο Αμερικάνος, έχει και αυτά τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν εδώ και αρκετά χρόνια στον αχίλιο τένοντα και στον αριστερό του όμο και θέλει έτσι, έχει πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, από τον μπάσκετ γενικότερα. Βέβαια, μέχρι στιγμής ο Pettway συνεχίζει να προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν έχει υπάρξει κάποια εκ νέου συνομιλία με τον Παναγιώτη Γιαννάκη για να
μπει σε μια διαδικασία ο Δράκος να καταλάβει τι προθέσεις και τι βλέψεις έχει ο παίκτης του. Αλλά για καλό και για κακό, το τεχνικό επιτελείο του Άρη έχει στραμμένα τα μάτια του στην αγορά. Αν βρει μια καλή περίπτωση forward, ο οποίος θα μπορέσει να έρθει σε μια λογική τιμή και σε ένα οικονομικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί η ομάδα, να μπει μέσα και να προσφέρει τις λύσεις και να ανεβάσει το επίπεδο αγωνιστικά, τότε είναι δεδομένο πως ναι, αυτή η κίνηση θα γίνει και θα υπάρξει και μια αντικατάσταση στην θέση 4. Όλα αυτά ενώ η ομάδα προετοιμάζεται για να πάει να παίξει στην Πάτρα ένα παιχνίδι με τον Προμηθέα το Σάββατο. Είναι αυτή η αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της στοίχημα.gr Basket League. Ο Προμηθέας, ο οποίος είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, είναι μια ομάδα η οποία μετράει 5 νίκες και μόλις μία ήττα μέχρι στιγμής στην Ελληνική Λίγκα. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι μια ομάδα που παίζει ωραίο μπάσκετ, είναι αθλητική, σουτάρει πολύ, τρέχει πολύ. Γενικότερα ο Μάκης Γιατράς, ο coach των Πατρινών, έχει λανσάρει ένα πολύ ωραίο στυλ παιχνιδιού και ο Άρης καλείται να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος, απόλυτα έτοιμος, ώστε να μπορέσει να κάμψει την αντίσταση του Προμηθέα, της ομάδας της Πάτρας, και να συνεχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής είναι η πιο επικίνδυνη έξοδος βάσει της εικόνας που δείχνει, το ξαναλέμε, η ομάδα της Πάτρας, η οποία έχει ξεκινήσει εκρηκτικά το πρωτάθλημα με 5 νίκες και μόλις μία ήττα στα 6 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει. Μιλάμε για την πιο επικίνδυνη έξοδο μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα για τους κίτρινους. Οι κίτρινοι, οι οποίοι συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, με αγωνιστικά προβλήματα για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Η ομάδα είχε αυτό το διάστημα που δεν υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα και το Basketball Champions League λόγω των προκριματικών αγώνων του Mundo Basket της Κίνας που θα διεξαχθεί το 2019. Είχε την δυνατότητα να δουλέψει, αλλά δεν έλειψαν τα αγωνιστικά προβλήματα. Ο Κουάμε Βον, ο οποίος γύρισε τον αστραγαλό του, υπέστη ένα διάστρεμα έτσι αρκετά βαριάς μορφής. Βέβαια, σταδιακά αρχίζει και μπαίνει στις προπονήσεις και σήμερα λογικά θα ακολουθήσει κανονικά το ομαδικό πρόγραμμα. Ο Αμερικάνος, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στην φιλική αναμέτρηση που έδωσε η ομάδα το περασμένο Σάββατο με τον γυμναστικό σύλλογο Λάρισας Φάρο. Και εκτός από τον Κουάμι Βον, ο Μπρεντ Πέτουεϊ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το θέμα που έχει στον αχίλιο τένοντα του αριστερού του ποδιού, αλλά και ο Ντεμέτρης Μόραντ, ο οποίος νιώθει κάποιες ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο του δεξιού του ποδιού. Ο Αμερικάνος δεν έχει ανεβάσει ακόμα ρυθμούς, δεν έχει μπει στο ομαδικό πρόγραμμα. Προπονείται ατομικά για να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις και τους πόνους που αισθάνεται και να μπει όταν είναι έτοιμος κανονικά στις προπονήσεις. Έχουν ακόμα μπροστά τους χρόνο οι κίτρινοι να προετοιμαστούν για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Από αύριο ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Γιάννη Αθηναίο και τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, τα δύο παιδιά τους διεθνείς, οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες της εθνικής μας ομάδας με τη Μεγάλη Βρετανία και με το Ισραήλ. Ο αγώνας με το Ισραήλ που έγινε εχθές, με την Ελλάδα να προσφέρει σκορ και θέαμα και να παίρνει μια εύκολη νίκη. Τόσο ο Αθηναίος όσο και ο Βασιλόπουλος είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία στα δύο παιχνίδια που έδωσε η εθνική μας ομάδα, με γεμάτη στατιστική, με πολύ σημαντική συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Έρχονται με αγωνιστικό ρυθμό αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι καλαθοσφαιριστές, που είναι πάρα πολύ σημαντικά γρανάζια, πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια στη συνολική λειτουργία της ομάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη. Οπότε με το που ξεκουραστούν σήμερα, καθώς τους έδωσε μία μέρα off, μία μέρα ρεπό ο Παναγιώτης Γιαννάκης για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσεις, από αύριο κανονικά μπαίνουν στο ομαδικό πρόγραμμα και ξεκινάνε για αυτή η προετοιμασία μαζί με τους συμπαίκτες του για
το παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα της Πάτρας, υπενθυμίζω, το επερχόμενο Σάββατο παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της Stoiximan.gr Basket League. Λοιπόν, αυτά στο πρώτο μισάωρο της δεύτερης ώρας του ραδιοφωνικού All About Taris. Σε λίγο θα κάνουμε το διάλειμμα μας για να πιάσουμε και πάλι την ποδοσφαιρική μπάλα, καθώς σε μία ώρα περίπου θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του κυπέλου ανάμεσα στον Άρη και τον Μπας Γιάννενα. Θα κάνουμε μια σύνδεση με τον Κλεάδης Βικελίδης και τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει έτσι τα τελευταία στοιχεία, το τελευταίο ρεπορτάζ που προκύπτει από τον αγώνα πριν οι δύο ομάδες μπουν στο χορτάρι και διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα. Ο Άρης, υπενθυμίζω, ο οποίος θέλει μόνο νίκη για να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από την πλευρά του Πας Γιάννενα βολεύεται και με ισοπαλία, οπότε οι Γιαννιώτες παίζουν σήμερα για δύο αποτελέσματα και αυτό κάπως δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο των ποδοσφαιριστών του Δημήτρη Σπανού. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε μέσα τώρα. Επιστρέψαμε, πάμε για την τελική ευθεία του ραδιοφωνικού All About Aris σήμερα, εκτάκτος στην δεύτερη ώρα με Γιάννη Παραπονιάρη. Ξεκίνησε ο Σταμάτης Μουρελής στην σημερινή κυτρινό-μαύρη ενημέρωση, καθώς η ποδοσφαιρική του All About Aris και του Λίμπερο 107,4 βρίσκονται επιποδός και είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης για την αναμέτρηση του κυπέλου με τον Μπας Γιάννενα, η οποία ξεκινάει στις 7.30. Δεν μας χωρίζει πολύ ώρα, 50 λεπτάκια έχουμε ακόμη για την σέντρα της αναμέτρησης. Θα κάνουμε και μια τελευταία σύνδεση να πάρουμε όλο το ρεπορτάζ που προκύπτει την τελευταία στιγμή από τον Νίκο Παπαδόπουλο, που βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του Λίμπερο και θα κάνει τη μετάδοση. Εγώ να θυμίσω λίγο τους χορηγούς μας που είναι. Λοιπόν, Βασίλη Καβαδία, αν μπορούμε να κάνουμε ένα τηλεφωνάκι στον Νίκο Παπαδόπουλο, έτσι να πάρουμε το κλίμα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Άκουγα και το Σταμάτη προηγουμένως που συνομιλούσε με τον Αλέξη Σαββόπουλο, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στο γήπεδο, και αναρωτιόταν για το πόσο κόσμος θα βρεθεί σήμερα στις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης. Το κρύο είναι έτσι ένας μικρός ανασταλτικός παράγοντας, αλλά το παιχνίδι απέναντι στους Γιαννιώτες είναι σημαντικό. Με νίκη ο Άρης περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Μόνο με νίκη βασικά περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου, οπότε οι ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Σπανού είναι δεδομένο ότι θα χρειαστούν αυτή την όθηση, αυτή την δύναμη που τους δίνει ο κόσμος τους όταν έχει έτσι βροντερό παρόν στην κερκίδα με την Παναχαϊκή. Το είδαμε αυτό, αρκετός κόσμος, πάνω από 10.000 άνθρωποι βρέθηκαν στις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης, υποστήριξαν την ομάδα και της έδωσαν έτσι την δύναμη και την όθηση, ούτως ώστε αυτή να μπορέσει να φτάσει στην ανατροπή και να κάνει το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Περίπου 45 λεπτά είμαστε πριν από τη σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην αναμέτρηση του Άρη με τον Μπας Γιάννενα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ένα παιχνίδι must win για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού, η οποία θέλει μόνο την νίκη προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Μία πρόκριση που την θέλει ο Άρης, άσχετα με το γεγονός ότι θα κατέβει με πάρα πολλές αλλαγές. Μια πρόκριση που θα τον ωφελήσει από πάρα πολλές πλευρές, εμπορικά, οικονομικά, αγωνιστικά, θα ζεστάνει πολύ και τον κόσμο της ομάδας, πιστεύω εγώ, περισσότερο από κάποια συνεχόμενα καλά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Όπως και να το κάνουμε, το κύπελλο είναι κάτι διαφορετικό για τον Άρη φέτος, την προσπάθεια που δίνει παράλληλα βέβαια για να επιστρέψει στην φυσική του θέση. Είπε και ο Αλέξης νωρίτερα στον Σταμάτη την ενδεκάδα, να τη θυμίσουμε και εμείς ξανά. Πολλές αλλαγές από τον Δημήτρη Σπανό, που ξυλώνει, να το πούμε καλύτερα, ένα μαζικό rotation από τον προπονητή του Άρη σε σχέση με την ενδεκάδα που βλέπουμε έως τώρα στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Αναγνωστόπουλος θα είναι κατά τα δοκάρια. Στο δεξιάκρο της άμυνας ο Μπούρμπος, αριστερό ο Νίκος Τσουμάνης, ο Σόουζα με τον Μαραγκού θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Νίκης με τον Παυλίδη το δίδυμο στην μεσαία γραμμή,
Ο Μπαργκάν με τον Κάσο θα είναι στα δύο άκρα. Ο Κάσο, ο οποίος είχε βέβαια κάποιες ενοχλήσεις στο τετρακέφαλο, τις οποίες αποκόμισε το μάτσο με την Παναχαϊκή, αλλά αισθάνθηκε καλύτερα και θα ξεκινήσει στο σημερινό παιχνίδι. Τον ξεκινάει βασικό ο Δημήτρης Σπανός. Και ο Λότας πίσω από τον Μιλούνοβιτς, που νομίζω ότι είναι λίγο και η έκπληξη της σημερινής εντεκάδας, η παρουσία του Σέρβου επιθετικού στην κορυφή της επίθεσης αντί του Αντώνη Καπνή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τη συγκεκριμένη επιλογή από τον προπονητή του Άρη. Παίχτες που μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά αν κοιτάξει κανείς με μια προσεκτική ματιά τα ονόματα τα οποία αναφέραμε μόλις τώρα, μιλάμε για μια δεκάδα παικτών οι οποίοι έχουν εμπειρία από αγώνες Super League. Νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο σημερινό παιχνίδι. Είναι βέβαια παίχτες που στερούνται ρυθμού, γιατί δεν έχουν αγωνιστεί πάρα πολύ μέχρι στιγμής τη φετινή χρονιά. Αλλά και για αυτό το σημερινό παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για να δείξουν στον Δημήτρη Σπανό ότι μπορεί να τους υπολογίζει για τη συνέχεια της σεζόν. Άλλωστε και ο προπονητής του Άρη το έχει επαναλάβει στους παίχτες αρκετές φορές, ότι για μένα δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί. Όλοι θα πάρετε τις ευκαιρίες σας και αρκετοί ετοιμάζονται να πάρουν σήμερα την ευκαιρία τους κόντρα στον Πας Γιάννενα. Ένας Πας Γιάννενα, ο οποίος σε αυτό το σημείο, Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω μια στιγμή, νομίζω το είχε πει και μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Παναχαϊκή ο κύριος Δημήτρης Σπανός. Αυτό που είχε πει και πολύ σωστά αναφέρεις είναι ότι υπάρχουν 28 εισάξι παίκτες και περιμένω από αυτούς να το αποδείξουν. Έτσι, και ότι στο παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα θα φανεί το βάθος του πάγκου του Άρη, για το οποίο κάνουμε λόγο από την αρχή της χρονιάς. Το είχε πει και κατ' ενδιάν βέβαια στους ποδοσφαιριστές, τους το είπε και την Κυριακή, σε μια προσπάθεια έτσι να τους προετοιμάσει ψυχολογικά για το σημερινό παιχνίδι, κόντρα σε ένα Πας Γιάννενα που δεν έχει ξεκινήσει καλά μέχρι στιγμή τη φετινή σεζόν. Μια ομάδα που δυσκολεύεται αρκετά μακριά από την έδρα της, μόλις μια εκτός έδρας νίκη σε 7 αγώνες, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για την πρεμιέρα της Super League. Μια ομάδα που στα 14 παιχνίδια που έχει δώσει, στα 11 από αυτά έχει δεχθεί γκολ, έχει ένα πρόβλημα αμυντικά. Είναι δύο στοιχεία τα οποία ο Άρης τα ξέρει, τα έχει εντοπίσει, θέλει να τα εκμεταλλευτεί στο σημερινό παιχνίδι. Για να είναι αυτός που στο τέλος θα πάρει την πρόκριση και θα ζεστάνει έτσι αυτό το παγωμένο απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι καιρικές, οι προβλέψεις για τον καιρό κάνουν λόγο για 4 βαθμούς την ώρα του αγώνα. Αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Κρύο. Κρύο, αρκετό κρύο. Εντάξει, έχουμε ζήσει και πιο πολύ κρύο, αλήθεια, στο Βικελίδης. Μείον 14 την περσινή σεζόν σε ένα Άρης Πανηγιάλιος, αν θυμάμαι καλά. Λίγος κόσμος μέχρι στιγμής οι κερκίδες. Τώρα μάλιστα βγαίνουν και οι παίχτες του Άρη για την προθέρμανσή τους και χειροκροτούνται από τους λιγοστούς οπαδούς του Άρη που βρίσκονται για την ώρα στις κερκίδες του Κλειάνθης Βικελίδης. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και περισσότεροι στη συνέχεια και μέχρι την σέντρα του αγώνα. Εντάξει, ίσως κάποιος θα τους αποθαρρύνει λίγο και το πολύ κρύο το οποίο υπάρχει, όμως φαντάζομαι ότι αρκετοί θα ψηφίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες και θα βρεθούν σήμερα στο γήπεδο και θα στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας για να πάρει το εισιτήριο στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά για την ώρα, Γιάννη. Σε λίγο θα έχουμε και επίσημα τις εντεκάδες, μετά τις 7. Δεν ξέρω, θα είσαι εσύ στούντιο? Θα είναι ο Παύλος ο Ραπτοπουλός. Μάλιστα. Κιτρινό μαύρο για τη ζώνη Ολύμπερο το απόγευμα. Συνεχίζουμε κανονικά. Βέβαια. Κανονικά. Εντάξει. Στη συνέχεια, μετά τις 7 και με τον Παύλο, θα πούμε αναλυτικά και τις εντεκάδες και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων για το σημερινό παιχνίδι. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε αποδεσμεύσουμε. Θα σε ακούσουμε σε πολύ λίγη ώρα στην περιγραφή της αναμέτρησης μεταξύ του Άρη και του Πας Γιάννενα. Αυτό ήταν λοιπόν και το τελευταίο ρεπορτάζ από το Κλειάνθης Βικελίδης. Μας είπε και την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Άρης την αναμέτρηση ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πολλά καινούργια πρόσωπα. Ανοίγει το rotation ο Δημήτρης Σπανός. Δίνει αγωνιστικά λεπτά στους παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αλλά όπως είπαμε και με τον Νίκο, αυτά τα παιδιά έχουν την εμπειρία, έχουν την ικανότητα, έχουν την πνευματική ετοιμότητα, ούτως ώστε να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δώσουν έτσι το κάτι παραπάνω στην ομάδα, να αποδώσουν όπως ακριβώς αποδίδουν και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεκινάνε και τελειώνουν οι περισσότεροι τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είναι μια κουβέντα που την έκανε και ο Δημήτρης Σπανός μετά
την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Παναχαϊκή στην συνέντευξη τύπου, είπε ότι εγώ στην ομάδα μου έχω 28 εισάξιους ποδοσφαιριστές και το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννηνα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ούτως ώστε να αποδειχθεί εμπράκτος, να αποδειχθούν εμπράκτος αυτά τα λόγια. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Άρης στις απαιτήσεις του σημερινού αγώνα, πώς θα παρουσιαστεί. Η αλήθεια είναι πως αυτό που λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, όταν μιλούσαμε για τον Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος είναι παραγωνισμένος από τον Τσάβη Πασκουάλ και δεν έχει παιχνίδια στα χέρια του, είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να έχει αγωνιστικά λεπτά, να αγωνίζεται, να έχει παιχνίδια, γενικότερα να βρίσκεται σε έναν διαρκή αγωνιστικό ρυθμό. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και συνθήκες μπορεί σίγουρα να αποδώσει καλύτερα. Αλλά ευελπιστούμε σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη, αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ μέχρι στιγμής από τον Δημήτρη Σπανό, τουλάχιστον σε αυτά τα 5 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί η Football League είναι ένας μαραθώνιος, είναι ένα κολοσσιαίο πρωτάθλημα από πλευράς αγώνων. Πάρα πολλά τα παιχνίδια που έχουν μπροστά τους οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το βάθος του πάγκου είναι ένα στοιχείο το οποίο θα παίξει το δικό του ρόλο. Ένας ποδοσφαιριστής δηλαδή ο οποίος προέρχεται από τον πάγκο να μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα, είτε με ένα μαρκάρισμα που θα κάνει, είτε με μια πάσα που θα βγάλει, με μια σέντρα, με ένα γκολ, το οτιδήποτε. Αυτές τις μικρές δηλαδή λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα που κάνουν τη διαφορά και μπορούν να δώσουν το κάτι επιπλέον σε μια ομάδα η οποία κυνηγάει έναν στόχο, ένα αποτέλεσμα. Αναπληρωματικός Φερρυππίν, έτσι που μου έρχεται ένα παράδειγμα τυχαία στο μυαλό, είναι και ο Μπάμπης Παυλίδης, ο οποίος χαρακτηριστικό το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, όπου μπαίνει αλλαγή και μετά από λίγο με εκείνο το καταπληκτικό σουτ στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και χαρίζει το τρίποντο στον Άρη. Είναι ο Στέλιος ο Μαραγκός, ένα παιδί που μέχρι πέρσι αγωνιζόταν βασικό στη Super League με τον Πλατανιά. Σήμερα στο πλευρό του Ούγκο Σόουζα, ο Χρήστος ο Μπούρμπος επίσης, ο οποίος έχει πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή στα φετινά παιχνίδια του πρωταθλήματος, ξεκινάει βασικό σήμερα στην αναμέτρηση του κυπέλου. Ο πολύπυρος δεξιός μπακ του Άρη, ο οποίος δίνει βοήθειες και επιθετικά. Γενικότερα όλα τα παιδιά τα οποία θα παρατάξει σήμερα στο αρχικό σχήμα ο Δημήτρης Πανός μπορούν να δώσουν στοιχεία στην ομάδα, μπορούν να υλοποιήσουν το αγωνιστικό πλάνο που έχει εκπονηθεί από το τεχνικό επιτελείο και θα δώσουν πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό για να φτάσουν στη νίκη η οποία θα τους δώσει και το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, για την επόμενη φάση του κυπέλου. Και όπως πολύ σωστά μας είπε και ο Νίκος νωρίτερα, αυτό, μια πρόκριση δηλαδή στην επόμενη φάση του κυπέλου, θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την ομάδα, θα την σφυριλατήσει ακόμη περισσότερο πνευματικά και ποδοσφαιρικά, θα πάρουν ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία οι παίκτες, ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση και φυσικά θα επιδράσει θετικά και στο οικονομικό σκέλος της όλης υπόθεσης, γιατί όσο προχωράει ο θεσμός και αρχίζει και ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο με το ποιες ομάδες φτάνουν σιγά σιγά προς το τέλος της διαδρομής, όλο και περισσότερο θα αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας των αγώνων, όλο και περισσότερο θα γίνεται έτσι και πιο ενδιαφέρον το πράγμα και φυσικά όλο και περισσότερος κόσμος θα έρχεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα να αγωνίζεται, για να τη στηρίξει με τη φωνή του, να της δώσει αυτή την εξτρά όθηση, την επιπλέον όθηση που θέλει ο κάθε αθλητής όταν αγωνίζεται σε μια ομάδα του Βεληνικούς και του μεγέθους του Άρη. Είναι πάρα πολλές οι φορές οι οποίες τόσο ο Δημήτρης Πανός όσο και οι ποδοσφαιριστές του έχουν αναφερθεί σε αυτή τη στιγμή, το περιμένουν πώς και πώς, το ζήσανε στο φιλικό με την Μπόκα, το γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης, περισσότεροι από 20.000 φίλοι του Άρη είχαν βρεθεί εκείνο το μαγικό βράδυ της 8ης Νοεμβρίου
στο γήπεδο της Χαριλάου και είχαν παρακολουθήσει αυτό το σπουδαίο φιλικό με την αργεντίνικη ομάδα, με την Boca Juniors. Περιμένουν οι παίκτες του Άρη, όλα τα στελέχη βασικά της, που απαρτίζουν την ομάδα του ποδοσφαιρικού Άρη, να ζήσουν και πάλι τέτοιες όμορφες στιγμές, με τον κόσμο να κατακλείζει το γήπεδο, να δίνει το δικό του στίγμα, το δικό του παλμό, τη δική του παράσταση, σε εισαγωγικά, στις κερκίδες του γήπεδου, για να γίνει το Κλεάνθης Βικελίδης φόβητρο για τον κάθε αντίπαλο και κάστρο για την ομάδα, η οποία δεν θα είναι σε θέση να χάνει βαθμούς έχοντας τέτοια υποστήριξη στην πλάτη της, και φυσικά να μην αφήνει και περιθώρια σε κάποιους καλοθελητές, οι οποίοι αναφέρομαι σε διαιτησίες κυρίως, οι οποίοι θα θέλουν με περίεργα μέσα να στερήσουν κάποιο βαθμό από τον Άρη, ή κάτι το οποίο προσπαθεί να το πάρει αγωνιστικά η ομάδα του Δημήτρη Σπανού. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σε ένα γεμάτο γήπεδο και με τη δυναμική που έχει το γήπεδο και ο κόσμος του Άρη, κάθε τέτοια σκέψη πηγαίνει περίπατο και όλα παίζονται επί ίσης όρης. Αυτά από εμάς. Θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας. Θα κλείσουμε. Περιμένουμε Παύλο Ραπτόπουλο να έρθει για να αναλάβει βάρδια, να μας βάλει στο κλίμα από Κλεάνθης Βικελίδης, καθώς απομένει περίπου μισή ώρα μέχρι τη σέντρα του αγώνα του Άρη με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Θα υπάρξει εκ νέου σύνδεση με τον Κλεάνθης Βικελίδης, όπου βρίσκεται και ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί, ο οποίος θα περιγράψει την αναμέτρηση. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο για όλο το ρεπορτάζ που θα προκύψει μετά την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στους Γιαννιώτες, όλα τα θέματα τα οποία θα βγούνε, και ευχόμαστε με τη νίκη η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη να κλείσει την σημερινή ημέρα και να εξασφαλίσει το εισιτήριο και την θέση της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από τον Γιάννη Παραπονιάρη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή συνέχεια σε όλους.